Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος. Η ιρμή του κανόνος του αγαθίστου ύμνου που ψάλλεται προς τιμή στην υπεραγία Θεοτόκων είναι γραμμένη μεταποιημένη από τον Άγιο Ιωάννη το Μαμασκηνό και συνδέονται με ένα περιστατικό της ζωής του πολύ συγκινητικό. Ο μεγάλος αυτός δογματικός θεολόγος της Εκκλησίας μας που πρωτοστάθηκε στην αστήρωση των Αγίων εικόνων ήταν πρωτιστός τέχνο υπακοής. Πήγε να μονάσει στην έρημο και επέλεξε να υποταχθεί σε γέροντα ευηρότατο, αλλά αυστηρότατο και απαιτητικό. Επειδή ο Ιωάννης είχε έκτακτο χάρισμα ψαλμοδίας, ο γέροντάς του για να του κόψει το θέλημα τον έβαλε κανόν να μην συνθέτει ούτε να ψάλλει ύμνους. Ο Ιωάννης υπάκουσε στην τολή του και είπε ένα μικρό χρονικό διάστημα δεν έγραψε ούτε έψαλε ύμνους. Μια ημέρα ένα γείτονά του που είχε χάσει συγγενή του παρακάλεσε τον Ιωάννη να του γράψει κάτι για να τον παρηγορήσει στο πένθος του. Ο Ιωάννης συνέθεσε τον ύμνο πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα όσο όπου υπάρχει μετά θάνατον. Μόλις το πληροφορήθηκε ο γέροντάς του, του έβαλε ακόμη αυστηρότερο κανόνα, αλλά παρουσιάστηκε η Παναγία και του είπε «Μη φράζεις την κρίνη που αναβλεί δυνάματα, δώσε ευλογία στον Ιωάννη να μου ψάλλει ύμνον με λύρητο». Ο γέροντας κάλεσε αμέσως τον Ιωάννη και του είπε «Παιδί μου, ψάλε έναν ύμνο στην Παναγία μας». Τότε ο Ιωάννης άρχισε να ψάλλει μελωδικά. «Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγω ερεύσομαι τη Βασιλή Δημητρή. Θα ανοίξω το στόμα μου και θα γεμίσει από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Με την έμπνευση του Παναγίου Πνεύματος θα ψάλλω ύμνο εγκομιαστικό για να τιμήσω την Βασίλισσα Μητέρα του Κυρίου μου. Θα πανηγυρίσω χαρούμενος και θα τραγουδήσω με αγαλίαση τα πολλά και μεγάλα της θαύματα. Πόσο ωραίο πραγματικά είναι να ψάχνουμε και εμείς ύπνους δοξολογίας στον Άγιο Θεό και στην Κυρία Θεοτόκο Μεγαλινάρια, να απαθινόμαστε με οικία αγάπη στον Θεό Πατέρα και να του λέμε «Θεέ Πατέρα, σε ευχαριστώ για την προστασία Σου, σε αγαπώ, σε προσκυνώ, σε λατρεύω, αγαπήσω σε Κύριε ισχύς μου, Κύριο στερεωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου. Οι ευεργεσίες Σου είναι ποικίλες και αναρρύθμιτες. Είμαι πλημμυρισμένος από τα δώρα της Θείας αγάπης Σου, τα οποία είναι τόσο πολλά και τόσο μεγάλα. Πώς να τα παριθμίσω και πιο ευχαριστώ, άξιο να βρω να Σου χαρίσω. Τι να Σου ανταποδώσω για όσες φανερές και αφανείς ευεργεσίες Σου απολαμβάνω. Σε παρακαλώ, Συ να πληρώνεις την καρδιά μου με αισθήματα βαθυτά της εγνωμοσύνης. Συ να στρώνεις την ψηφίδα στον λόγο μου. Συ να γεμίζεις το στόμα μου με ένεση για να υμνώ την δόξα, τη μεγαλοπρέπειά Σου. Ποθώ να Σε λατρεύω εμπνεύματι και αληθεία. Να Σε ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά και με όλες μου τις δυνάμεις. Να Σου αναπέμβω χωρίς τέλος και συγγύη τον ύμνο της δοξολογίας μου. Να Σου εκφράζω με το λόγο μου, με τα έργα μου, τη θεάρεστη ζωή μου, το πιο μεγάλο μου ευχαριστώ. Αλλά και την υπερευλογημένη Θεοτόκον έχουμε χρέος ευγνωμοσύνης να ευχαριστούμε, διότι αξιώθηκε της υψίστης τιμής να γίνει Μητέρα του Θεού και να συνεργήσει στο μέγα μυστήριο της σωτηρίας μας. Αλλά και διότι ως Μητέρα του Θεού είναι και Μητέρα όλων των ανθρώπων, καταλαβαίνει τους πόνους μας, τους καημούς, τα βασανά μας, της ψυχής, τα σκυρτήματα, της καρδιάς, τα μηνύματα, των χιλέων, τα ψελίσματα.
είναι η μεγάλη μητέρα του λαού μας, που στέκεται πάνω από τις πολιτείες και τα χωριά, τους κάμπους και τα βουνά, την θάλασσα και τη στεριά, και μας σκεπάζει με την προστασία της. Είναι η Αγία Σκέπη, η υπέρμαχος στρατηγός του έθνους μας, που μας προστατεύει από τις επιβουλές των πολεμίων. Το ομολογεί με γνωμοσύνη η ιστορία μας αιώνες τώρα. Στην πολιορκία των αβάρων, η Παναγία των Λαχερνών έσωσε την βασιλεύουσα. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας η Παναγία θέμενε την αποσταμένη ελπίδα του Ραγιά, αλλά και στην ευφυΐα του 40 η πληγωμένη Παναγία της Τίνου βοήθησε τους στρατιώτες μας στα βουνά της Βορείου Υπήρου και γράψαμε με χρυσά γράμματα σελίδες δόξης. Αλλά και προσωπικά όσοι πιστοί την επικαλούνται βλέπουν χειροπιαστή τη θαυμαστή προστασία της. Ο Άγιος Νεκτάριος ο Θαυματουργός, γνωρίζουμε πόσο πονεμένος ήταν, συγκοφαντήθηκε και πολεμήθηκε χωρίς ο ίδιος να φταίει σε τίποτα, αλλά απευθυνόταν στην Παναγία, όπως απευθύνεται το μικρό παιδί στη μητέρα του και της έλεγε: «Σας ευχαριστώ, Κυρία Θεοτόκε, θερμό σας ευχαριστώ». Άλλοτε έλεγε: «Ανυμνώ μεγαλύνωσε, άχραντε επί το γένος ημών». Και άλλοτε έψαβε: «Αγνή Παρθένε Δέσποινα, άχραντε Θεοτόκε». Έτσι και εμείς να βρίσκουμε τα καλύτερα λόγια όταν απευθυνόμαστε στην Παναγία Μητέρα μας, να συνομιλούμε μαζί της, όπως συνομιλούμε με τη μητέρα μας, να ψάχνουμε προς τιμή της ύπνους και μεγαλυνάρια διάφορα τροπάρια, είτε από τον ακάθιστο ύπνο, είτε από την παράκληση, να ψάχνουμε το άξιο εσύ, ή το Θεοτόκε Παρθένε, ή οποιοδήποτε άλλο τροπάριο της Παναγίας γνωρίζουμε από τίτους. Είναι ωραίο πράγμα να είμαστε γνώμονες στον Κύριο και Θεό μας και στην Παναγία Μητέρα Του. Είναι θεάρεστο να μάθουμε να λέμε και στις καρές και στις δίπες μας για τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Δόξα Σοι ο Θεός, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Να δοξολογούμε τον Πανηπτήρμονα Κύριο, αλλά και την Ακυλίδωτον και υπέραχνον Μητέρα του Εμμανουήλ. Ψυχές καθαρές και αρυπότης ήρεση, με καθαρές ψυχές και με χωρί ρήπο χείλη. Αμήν. Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο, δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τους πρεσβείες Παναχράντου και Παναβόπου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωμπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων εξωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Εγκόμψου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατρολισμών, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωαννίμ και Άννης, του Οσίου Πατροσιμών Ιλαρίωνος, του Νέου Ιγουμένου της Μονής Φερεκητής και Ιωδίωνος Εκνευγωμήκων Αποστόλων, όσοι ιεράν μνήμην ευχαριστούμε και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευθεγών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικολάου και πάση Χριστό ημών αδελφότητων, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάση αρχής και εξουσίας εν αυτό, υπερεποδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου μας στρατού, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
υπέρ των Ιησούτων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των αρίσεως των εκμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των ασθενείες κατακειμένων, εξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης, υπέρ πάν ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, μακαρίσουν σε βείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτλους της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντους προφήτες πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βώς κειμένους και απανταρχού ορθοδόξους. Είπαμε και υπέρ αυτό το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Man, man, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών